Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Πρίμο και της οικογένειάς του. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με λιχουδιές. Θα φτιάξουμε λιχουδιές για τον κύριο από εδώ και μάλλον και για τον κύριο από εδώ, ναι, γιατί ο Πρίμο θα ξεκινήσει την εκπαίδευσή του. Και χρειαζόμαστε πολύ μικρές μπουκίτσες, μαλακές, για να μπορεί να τις τρώει εύκολα και γρήγορα και να μαθαίνει τις εντολές που θα του μάθουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τις λιχουδιές μας, όπως σας είπα, με κάποια πάρα πολύ υγιεινά υλικά για το σκύλο μας. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι νυφάδες βρώμης, 2 αυγά, 1 γιαούρτι, πρόβιο έχω πάρει, και θα πρωτοτυπήσουμε με έτοιμη τροφή για μωρά. Θα προσέξουμε να μην έχει κρεμμύδι, γιατί είδα μια άλλη συσκευασία, μια άλλη συνταγή, είχε κρεμμύδι και το κρεμμύδι, όπως ξέρουμε, δεν κάνει καλό στα σκυλιά, προκαλεί αναιμία. Βάζω λοιπόν τις νυφάδες βρώμης σε μια κούπα και θα τις περάσω από το blender για να γίνουν σαν μαλέτη. Τις βάζω εδώ. Βασικά δεν είναι blender, θα σας βάλω την περιγραφή κάτω από το βίντεο. Έχω κάνει πολύ ωραίο φυσικό βούτυρο με αυτό και κάνει και πολύ ωραία smoothie και θα δείτε. Και αυτό είναι το αλεύρι της βρώμης. Συνεχίζουμε, ρίχνουμε. Πόσο είναι γι' αυτό. Υπάρχει ειδικό τρόπο, φυσικά και θα υπάρχει ειδικό τρόπο. Πλόπλεϊ. Πάμε. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω τροφή για μωρά. Λοιπόν, αυτό είναι το μείγμα. Στην πρώτη φάση. Και θα σπάσω και τα αυγά μέσα. Ωραία. Είναι λίγο ρευστό. Έτσι το θέλουμε. Θα ανοίξω το φούρνο να θερμαίνεται στους 180 στον αέρα. Θα βάλω και λίγο σκορδάκι, τρίμα, γιατί εξητάρει τα σκυλιά το σκόρδο. Και είπαμε σε μικρές ποσότητες δεν είναι βλαβερό. Και θα βάλω, έτσι όπως βλέπω το μείγμα μου, θα βάλω μισό και σεδάκι από το βούτυρο, γιατί παραπάνω δεν μπορούμε να χρειαστεί. Βούτυρο είπα, γιαούρτι. Κοιμάσω. Εντάξει. Έχει έντονη τη γεύση από το σκόρδο, το οποίο δεν πάει καθόλου με το γιαούρτι για τα δικά μας τα γούστα. Για το γούστο των σκύλων είμαι σίγουρη ότι θα είναι ωραίο. Και σε αυτό το σημείο θα βάλω και λίγο κουρκουμά, γιατί ο κουρκουμάς είναι πάρα πολύ καλός για τα σκυλιά και είναι και αντιφλεγμονώδες. Στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι να γεμίσουμε αυτό το χωνί ζαχαροπλαστικής με το μείγμα για να το σερβίρουμε στην λαδόκολλα. Εγώ θα διαλέξω, τι να διαλέξω, θα διαλέξω αυτό εδώ. Τώρα τα πήρα βασικά, μην νομίζετε ότι ασχολούμαι με τη ζαχαροπλαστική. Τα πήρα για να κάνω τις λιχουδιές για τον Πρίμο. Γεμίζουμε το χωνί μας. Το παλιά λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο σεμνά. Mm.
Λοιπόν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει. Και αυτό γιατί τώρα πέφτει. Πώς το κάνουμε αυτό για να μην πέφτει. Έτσι. Εσείς τις χαροπλάστες κάτι θα ξέρετε, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, οπότε θα κάνω αυτή την πατέντα. Βλέπουμε. Όχι, δεν είναι τόσο idea όσο φαίνεται. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας το δείξω μετά τι ακριβώς βγαίνει. Έχουμε ένα, δύο και βάζουμε μικρές βουκίτσες. Κοίτα να δεις που γίνεται. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Oh, wow. Θα μπορούσε να γίνει και ζαχαροπλάστης. Λέω. Να σας δείξω τώρα τις μπουκίτσες τις μικρές από τις λιχουδιές. Έχει περισσέψει και άλλο μείγμα, οπότε θα κάνω και άλλο ταψί. Βασικά ο χρόνος που θα χρειαστεί θα εξαρτηθεί, θα το δοκιμάσουμε, θα εξαρτηθεί από το πόση υγρασία παραμένει μέσα στη λιχουδιά και μας ενδιαφέρει να μην έχει υγρασία επειδή είναι ήδη μαλακές, για να μην αμουχλιάσουν. Το αποτέλεσμα νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι και κοιτάξτε, άμα τα πατήσω, είναι πολύ γοντή μαλακές, δεν είναι αυτό το στεγνό, το μπισκότο. Θα τα δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, έχω φτιάξει τις ωραίες μου λιχουδιές. Εκ τώρα θα έρθεις, έλα. Θα αρχίσουμε από τους εύκολους κριτές. Ωραίο. Έλα, πόδι. Μπράβο. Έλα εδώ. Κάνε ένα κύκλο. Κύκλο. Δεν χωράς. Ξάπλα. Μπράβο. Χω. Πόδι. Από μέσα είναι... Είναι ρευστό, όντως είναι ρευστό. Άστο. 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 Φάτο. Μπράβο το όμορφο. Να όμοι έλα. Έλα. Σήκω. Έλα. Περί. Ξάπλα τώρα εσύ και μείνε. Έλα να όμοι. Έλα. Σου αρέσει. Σου αρέσει. Έλα. Πριμό. Έλα. 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 Αχ. Το σηκώσαμε και από τον ύπνο. Έλα πριμό. Πριγκιπάτο. Είναι ωραία η λιχουδιά. Ε, ναι. Για δοκίμασε. Για δοκίμασε. Ε, να μας την κόψουμε. Μπράβο. Μπράβο, πριμό. Έλα, Ναόμι. Βγες από την κρυψώνα σου, Ναόμι. Έλα. Έλα, Ναόμι. Μπράβο, πόδι. Έλα, πόδι. Μπράβο. Το άλλο. Το άλλο. Το άλλο. Ωραία, ο μικρός τη δοκίμασε, του άρεσε, αναλώστε τώρα κιόλας, τέλεια, ναι, πρίμο, τι πρέπει να κάνεις για να την πάρεις, μπράβο κάτσε πρίμο, μπράβο, Ναόμι έλα, μπράβο, πόδι Ναόμι, μπράβο, κάτσε, ξάπλα κατευθείαν, μπράβο κάτσε, δεν μαλώνουμε τώρα, κάτσε. Μπράβο. Μπράβο, μείνε εκεί. Άστο. Άστο. Φάτο. Πρίμο. Ο πρίμο δεν ξέρει ακόμα κάτι. Είμαστε στη φάση της προσαρμογής, θα τον ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Προς το παρόν ας της φάει λίγο τζάμπα. Έλα πρίμο. Νομίζω ότι οι λιχουδιές είχαν την επιτυχία, την αναμενόμενη θα έλεγα, αυτή που περίμενα, αυτή που ήλπιζα, αυτή που θα ήθελα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι,
Κάντε μας ένα like, κοινοποιήστε το βίντεο για να μπορούν και άλλοι ιδιοκτήτες κοινών να κάνουν αυτές τις λιχουδιές με αυτή τη συνταγή και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!